Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω έναν διαφορετικό τρόπο βαφής, έναν τον ιστορικό με τρόπο βαφής, με επαναφορά και σκλήρινση ταυτόχρονα, ας πούμε. Βλέπουμε ότι έχουμε φέρει σε θερμοκρασία όλο το ατσάλι, το συγκεκριμένο ατσάλι είναι σε 70 και λειτουργεί μόνο με ιστορικά ατσάλια, δηλαδή τη σειρά 10Χ, δηλαδή από 10-40 μέχρι και 10-70, σε 70 το πούμε ευρωπαϊκά πρότυπα. Λοιπόν, το ζεσταίνουμε όλο, το φέρνουμε σε θερμοκρασία κρίσιμη, το βουτάμε στο νερό και δουλεύει μόνο σε νερό ουσιαστικά, επί της ουσίας. Το τραβάμε έξω, αφήνουμε τη θερμότητα η οποία έχει μείνει στην πλάτη, καθώς η ράχη και το κέντρο γενικότερα του σπαθιού ή του μαχαιριού είναι πιο ζεστό από ό,τι η κόψη, καθώς έχουμε κατεβάσει την κόψη. Οπότε αφήνουμε τη ζέστη να διαχυθεί, παρατηρούμε μια μπλε μοβ κοιλίδα η οποία έχει γίνει στη μέση και στην πλάτη του σπαθιού μας, του μαχαιριού, οτιδήποτε, το οποίο υποδηλώνει ότι αυτό το σημείο έχει μείνει μαλακό σχετικά, δηλαδή εύκαμπτο, και η κόψη και η μύτη όπως έπρεπε είναι σκληρές. Όχι όμως υπερβολικά σκληρές και πάλι, γιατί λέει, η θερμότητα έχει τρέξει, έχει χυθεί και εκεί πέρα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Κλείνουμε μια τελική παρουσίαση του σπαθιού αυτού του συγκεκριμένου, του μικρού ας πούμε σπαθιού. Ελπίζω να σας άρεσε, κάτι να μάθατε και τα λέμε στο επόμενο.